Στα τέλη Αυγούστου 1821, η κατάσταση στην πολιορκούμενη Τριπολιτσά είχε γίνει τραγική. Ο πολιορκητικός κλοιός των επαναστατών είχε γίνει στενότερος και κατέστη αδύνατη κάθε απόπειρα εξόδου των Τούρκων, ακόμη και για την προμήθεια τροφίμων για την εξαντλημένη πόλη. Οι στερήσεις των στοιχειωδών έφεραν επιδημίες. Ο τύφος θέριζε τον πληθυσμό. Οι ελπίδες των πολιορκουμένων για έλευση βοήθειας από τους άλλους Τούρκους πασάδες διαψεύστηκαν. Ούτε ο Κιωσέ Μεχμέτ και ο Μερβριώνης που βρίσκονταν στην Ανατολική Στερεά, ούτε ο Μπεϊράν Πασάς που κατέβηκε από τη Μακεδονία, ούτε ο Ναύαρχος Καράλης που έπλευσε με μεγάλη ναυτική δύναμη, αλλά ούτε καν ο Ιουσούφ Πασάς των Πατρών μπόρεσαν να συνδράμουν τους πολιορκούμενους ομοεθνίστους. Σκέψεις για συνθηκολόγηση άρχισαν να ακούγονται μεταξύ των Τουρκών της Τριπολιτσάς.